Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι προκαλεί τις ατολιστήσεις ή τους δρόμους να εξαφανίζονται μέσα σε δευτερόλεπτα ή σπίτια να ξαπλώνουν κυριολεκτικά χωρίς να παθαίνουν ζημιά? Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αλλά και καταστροφικά φαινόμενα της φύσης, τη ρευστοποίηση. Η ρευστοποίηση είναι ένα τρομακτικό γεγονός με μια πολύ απλή εξήγηση. Για να φτάσουμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει, χρειάζεται να ανατρέξουμε στην εδαφομηχανική και να δούμε τους τύπους των εδαφών και κυρίως ένα, την άμμο. Τα εδάφη χωρίζονται σε συνεκτικά και μη συνεκτικά. Όπως το λέει και η λέξη, συνεκτικό είναι ένα έδαφος όταν ουσιαστικά οι κόκκοι που το αποτελούν μπορούν και έχουν συνέχεια ή σύνδεση μεταξύ τους. Η άμμος είναι ένα ιδιαίτερο εδαφικό προφίλ και ο νούμερο ένα ύποπτος για την εμφάνιση της ρευστοποίησης, καθώς οι κόκκοι της δεν κολλάνε μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κενά. Το έδαφος έχει τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος είναι η ανώτατη επιφάνεια του νερού όταν νερά που διαπερούν το έδαφος συγκρατούνται από τα εδαφικά στρώματα. Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται στο ύψος ενός αμμόδου στρώματος, τα κενά γεμίζουν με νερό. Μπορείτε να φανταστείτε το εξής. Θεωρώ πως όλοι έχουμε πατήσει την άμμο στην οποία σκάει ένα κύμα. Αν το σκεφτείτε, θα θυμηθείτε πως καθώς εφαρμόζατε το βάρος σας, το νερό είχε το χρόνο να φύγει και ας πούμε στέγνωνε γύρω από το πόδι σας. Αν τώρα βάλετε όρια γύρω από το πόδι σας και πατήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, αυτό δεν θα συμβεί. Το νερό θα αναγκάσει την άμμο να χάσει την αντοχή της. Όταν ο σεισμός χτυπήσει ένα έδαφος, τα στοιχεία του εδάφους αυτού πιέζονται με τεράστια ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νερό να μην προλαβαίνει να βγει από τους πόρους. Εφόσον το νερό είναι ασυμπίεστο, μεταφέρει αυτή την πίεση στην άμμο, η οποία χάνει την οποιαδήποτε αντοχή της και συμπεριφέρεται ως ρευστή. Αυτό είναι η ρευστοποίηση. Ουσιαστικά, λέμε πως το έδαφος συμπεριφέρεται υπό αστράγγισες συνθήκες και ρευστοποιείται. Στην κατολίσθηση, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι πως υπό την συνεχή βροχή το βρεγμένο ή πλημμυρισμένο έδαφος, το οποίο το ονομάζουμε και αλλιώς κορεσμένο, αναγκάζει ένα έδαφος να ολισθήσει εφόσον έχει επηρεάσει τη θέρουσα ικανότητά του. Όπως ανέφερα, η ρευστοποίηση έχει τρομακτικά αλλά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κτίρια μπορούν να γύρουν από τα θεμέλια τους, αλλά η ανοδομή να παραμείνει άθικτη. Η ρευστοποίηση αποτελεί ειδική κατηγορία μελέτης τόσο εδαφομηχανικά όσο και από άποψη ανάλυση των κατασκευών. Τα ρευστοποιήσιμα εδάφη τείνουν να εντείνουν τα σεισμικά μεγέθη με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια πιο στιβαρή ανοδομή. Επίσης, αν πρέπει οπωσδήποτε να κατασκευαστεί μια κατασκευή σε ρευστοποιήσιμο έδαφος, οι μηχανικοί έχουν γενικά δύο επιλογές. Ή θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μια βαθιά θεμελίωση με πασάλους ή να βελτιώσουν το έδαφος. Και οι δύο αυτές λύσεις είναι αρκετά χρονοβόρες και ακριβές. Η βελτίωση του εδάφους μπορεί να περιλαμβάνει έργα για την αποστράγγισή του, ενώ η θεμελίωση με πασάλους είναι πιο συνηθισμένη. Ο στόχος της είναι η έβρεση του κατάλληλου εδαφικού στρώματος ικανού να φέρει την ανοδομή. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς το σύνολο των πασάλων ουσιαστικά θα πρέπει να είναι ικανό να παραλάβει το βάρος και τα φορτία της κατασκευής, αλλά και να αντέξει τις πλευρικές φορτίες του σεισμού. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο σε αρκετές περιπτώσεις. Ουσιαστικά, όταν το έδαφος ρευστοποιείται, ο πάσαλος σε εκείνο το στρώμα είναι αστήρικτος, με αποτέλεσμα να δέχεται τεράστια φορτία κάμψης, διάτμησης, αλλά και τα λεγόμενα φαινόμενα δευτέρας τάξης. Τα τελευταία θα τα αναλύσουμε στο κεφάλαιο της ανάλυσης των κατασκευών. Εάν λοιπόν η διατομή του πασάλου δεν είναι δυνατόν να οπλιστεί και να περάσει με επιτυχία τους ελέγχους αττικότητας, το έργο ίσως κριθεί ασύμφορο. Και εάν ο σεισμός είναι ένα ξαφνικό γεγονός και μια τρομακτική εμπειρία, η ρευστοποίηση δεν αφήνει περιθώρια σωτηρίας, καθώς κυριολεκτικά χάνεται η γη κάτω από τις κατασκευές και τα πρανή.
ιστορικά σεισμίωπος αυτή στην πόλη του Μεξικού και του Κόμπε, δηλαδή σε περιοχές οι οποίες είναι χτισμένες σε ρευστοποιήσιμα εδάφη, άφησαν χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους άστεγους. Σε αυτή την περίπτωση, η εδαφομηχανική μελέτη μπορεί να αποβεί κρίσιμη και να αποτρέψει ανθρώπινες απώλειες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω πως έχουμε πλέον μια αρκετά καλή εικόνα για το τι σημαίνει η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού. Δεν μπορεί ο καθένας με την οποιαδήποτε εμπειρία σε οικοδομές ή εργοτάξια να αναλαμβάνει αυθαίρετα ρόλο μηχανικού. Ο μηχανικός φέρει τεράστια ευθύνη καθώς από τις αποφάσεις του κρέμονται ουσιαστικά ανθρώπινες ζωές. Οι οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα, δεν είναι μια διαδικαστική γραφειοκρατική χαρτούρα, αλλά μια βεβαίωση ότι ένα έργο κατασκευάζεται βάσει αυστηρών προδιαγραφών. Με το επεισόδιο αυτό κλείνει ο κύκλος της επιστήμης της γης. Στα επόμενα επεισόδια θα ασχοληθούμε εκτενώς με την ανάλυση των κατασκευών και θα αναλύσουμε μια περίπτωση κατάρρευσης ουρανοξυστών, η οποία πιστεύω θα σας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.